Επιστροφή εδώ και πάμε να καλωσορίσουμε τους πολιτικούς μας καλεσμένους. Και Αλεξάνδρα Αταλίδου, βουλεύτρια του κινήματος Οικολόγων. Καλώς σας μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι, οι κυβερνοεπιθέσεις στο κτηματολόγιο και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Και βεβαίως, επειδή κάνουμε και αποκλειστικά ρεπορτάζ, καταλάβαμε ότι το κράτος δεν είναι πολύ έτοιμο να προστατεύσει τους πολίτες στα συγκεκριμένα ζητήματα των κρίσιμων υποδομών από μια τέτοια κακοτοπιά. Κυρία Αταλίδου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καταρχάς θα πρέπει να ξεχωρίσουμε αν είναι κυβερνοεπίθεση ή κυβερνοπόλεμος. Διαφορά ποια είναι. Η διαφορά είναι ότι μια κυβερνοεπίθεση μπορεί να γίνει από έναν hacker ο οποίος παίζει με ένα σύστημα. Ναι. Αλλά μπορεί να γίνει και για να ζητήσει λύτρα. Μπορεί να γίνει για να πάρει πληροφορίες οι οποίες θα τις πουλήσει και θα το αποδώσουν κέρδος. Μπορεί όμως να είναι κυβερνοπόλεμος και αυτό να σημαίνει ότι μια χώρα η οποία θέλει να υποσκάψει τη δημοκρατία, να υποσκάψει την αντοχή μιας χώρας, μπορεί να ξεκινήσει έναν κυβερνοπόλεμο πρώτα απ' όλα στοχεύοντας τις υπηρεσίες της. Πρέπει να σας πω ότι από μελέτες που έγιναν στο παρελθόν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση φάνηκε ότι κάποιες χώρες που είχαν δεχτεί κυβερνοπόλεμο το αντιλήφθηκαν χρόνια μετά. Άρα θα πρέπει να ξέρουμε πολύ καλά γιατί μιλούμε, αν ήταν κυβερνοεπίθεση ή είναι κυβερνοπόλεμος. Γιατί, να σας πω ένα απλό παράδειγμα, το κτηματολόγιο. Ναι. Έχει στοιχεία τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν ακόμα και με τις διαπραγματεύσεις για τη λύση του Κυπριακού. Άρα θα πρέπει να ξέρουμε, είναι κάποιος ο οποίος θέλει να πάρει κέρδος, άκουσα ότι μπορεί να είχαν ζητηθεί και λίτρα, ή είναι κάποιος ο οποίος θέλει να καταστρέψει το σύστημα στο οποίο καταχωρούμε τις ιδιοκτησίες σε αυτόν τον τόπο. Γι' αυτόν τον λόγο λέω ότι θέλουμε έναν υφυπουργείο καινοτομίας, το οποίο πραγματικά θα θωρακίσει τις σημαντικές υπηρεσίες του κράτους. Θέλουμε ανθρώπους, τεχνοκράτες, οι οποίοι θα πρέπει σε κάθε υπουργείο, σε κάθε τομέα, ο οποίος είναι σημαντικός και στις υπηρεσίες, αλλά και ο ιδιωτικός τομέας, οι επιχειρήσεις, θα πρέπει να θωρακίσουν τα στοιχεία που έχουν και κατέχουν, γιατί για κάποιους έξω αποτελούν πλούτο. Είτε είναι hackers οι οποίοι πραγματικά παίζουν πολλές φορές και προσπαθούν να βρουν τις τρύπες μέσα στις οποίες μπορεί να χωθούν, ή είναι άνθρωποι οι οποίοι κακόβουλα προσπαθούν να πάρουν πληροφορίες, ή μπορεί να είναι και κυβερνοπόλεμος από μια άλλη χώρα η οποία έχει σκοπό την υπόσκαψη του κράτους. Κυρία Αταλίδου, μάλιστα. Κοιτάξτε, ο κυβερνοπόλεμος διαρκεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι και τα έθνη, αλλά και οι ιδιώτες βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση. Αυτό είναι δεδομένο. Εκείνο που δεν είναι δεδομένο είναι τα μέτρα που παίρνουν τα κράτη. Γιατί όσο πιο πολύ εξαρτώμαστε από την τεχνολογία της πληροφορικής, τόσο πιο πολύ ευάλωτοι θα είμαστε αν ταυτόχρονα δεν οχυρώσουμε με τα μέτρα, την τεχνολογία και την εξοικείωση αλλά και τη γνώση στο πώς θα προστατεύσουμε αυτά την τεχνολογία που έχουμε. Άρα εγώ θεωρώ ότι επειδή βρισκόμαστε και ακόμα στα πρώτα στάδια, είμαστε αρκετά καθυστερημένοι σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες στην υιοθέτηση της τεχνολογίας της πληροφορικής, είναι καλά όλα τα σχέδια και όλα τα προγράμματα που κάνουμε να τα κάνουμε με σιδεροκέφαλα, δηλαδή να έχουν από μέσα μηχανισμούς προστασίας. Αλλά εκείνο που είναι πάρα πολύ σημαντικό, εγώ θεωρώ, είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ειδικά σε τομείς οι οποίοι είναι πάρα πολύ ευαίσθητοι, όπως είναι οι τομείς της άμυνας, παραδείγματος χάρη, να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά όσοι έχουν πρόσβαση σε αυτήν την τεχνολογία, ότι δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να μπαίνουν ή να δέχονται μηνύματα ή να απαντούν σε μηνύματα από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες ή χώρους. Μην πάτε πολύ μακριά, κυρία Αταλίδου, και εμείς ως χρήστες καμιά φορά την πατάμε και πατάμε links, αρχίζουμε μετά μέσα στους λογαριασμούς μας, στα κοινωνικά δίκτυα και κάνουν πάρτι.
Επίσης, θα πρέπει να πω ότι οι προϋπολογισμοί θα πρέπει να αλλάξουν. Γιατί έχει δίκαιο, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο κύριος Ευσταθίου που έχει αναφερθεί στον προϋπολογισμό των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πάρα πολλά χρόνια, επειδή βρίσκονται σε κυβερνοπόλεμο με τη Ρωσία, έχουν επενδύσει πάρα πολύ. Γιατί να σας πω, εκείνος που θα μπορεί πραγματικά να ελέγξει τον κυβερνοχώρο και εκείνος που τον ελέγχει είναι εκείνος που μπορεί σε περίπτωση καταστροφής να προστατεύσει τον εαυτό του. Τότε έχει και το πάνω χέρι και θα βγάζει και πάρα πολύ μεγάλο κέρδος στο τέλος. Άρα εγώ θεωρώ ότι κανέναν σοβαρό κράτος δεν θα πρέπει να το κοιτάξει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Με τη σωστή διάσταση, άρα θα πρέπει να γίνουν οι σωστές επενδύσεις. Άρα θα πρέπει τα θέματα της τεχνολογίας να τα αναβαθμίσουμε και θα σταθώ στο θέμα του Υφυπουργείου, ότι θέλουμε έναν Υφυπουργείο το οποίο να παρακολουθεί και να γνωρίζει όλες τις εξελίξεις, όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Θέλουμε ανθρώπους που πραγματικά να είναι η δουλειά τους για να μπορέσουν να προστατεύσουν το κράτος. Γιατί φανταστείτε, μη γέννητο, σε περίπτωση που δεχθούμε μία επίθεση από την Τουρκία, ταυτόχρονα να πέσουν και όλα τα συστήματα επικοινωνίας μας. Άρα η Αμερική Χάος. Κάνει αυτό το πράγμα. Η Ευρώπη καθυστερεί, παρόλο που όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δεχτεί επίθεση μέχρι σήμερα, κυβερνοεπίθεση, και την αντιμετώπισαν μεν σωστά. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξουν πολύ μεγαλύτερες επενδύσεις στον τομέα και της έρευνας και της ασφάλειας για την κυβερνοχώρα. Σκεφτείτε, ο νομικός της παρέας πήγε βρήκε το παραθυράκι. Ακούστηκε ένα αυτό. Χρειάζεται να κοιμάται για να μπορεί να σκέφτεται, νομίζω. Άρα ναι, άρα πρέπει να αντιστρέψει το επιχείρημα. Μια μέρα θα σας μαζέψω εδώ να κάνουμε και τη συζήτηση για την τετραήμερη εργασία τότε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.